προκάλεσε κάποια αναταραχή τώρα στις προσυνολικές της τελευταίας διασκέψης είναι συμβολή εις την επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών και εις την άρση των φιλετικών διακρίσεων. Τώρα αυτό το θέμα πρέπει να σας πω ότι ετέθη εδώ διότι τότε δεν είχε πέσει ο κομμουνισμός. Η προετοιμασία άρχισε από την δεκαετία του 60. Οι προσυνεργικές άρχισαν την δεκαετία του 70 και ο κομμουνισμός έπεσε το 90. Όταν λοιπόν το θέμα αυτό συζητείτο, ήταν μεσουρανούσε ο κομμουνισμός στη Σοβιετική Ένωση. Και αν θυμάστε οι παλαιότεροι, η Σοβιετική Ένωση τότε προχωρούσε το κίνημα της ειρήνης. Θυμάστε το λαμπράκι με το κίνημα της ειρήνης της παλαιάς. Ειρήνη, ειρήνη, η κομμουνιστική ειρήνη, η διεθνής ειρήνη. Και αυτοί ήθελαν σώνει και καλά με τις εκκλησίες τους, τις σλαβικές εκκλησίες και τις, να περάσουν μέσα στην Ορθοδοξία το θέμα της ειρήνης. Εγώ μετήχα και στη συζήτηση του θέματος αυτού και θυμάμαι ότι ακόμη και ο προεδρεύων τότε ο Εφέσο μου είπε «Πάτε Θόδωρε, μην αντιδράτε πολύ, γιατί αυτοί δεν θα υποχωρήσουν καθόλου, οι Σοβιετικοί, οι Ρώσοι, γιατί είχαν εντολές από το κράτος, από την πολιτεία, ότι πρέπει να περάσει το θέμα αυτό. Δεν θα γυρίσετε πίσω αν δεν περάσετε το θέμα αυτό». Και περάσανε απαλά. Αυτό λοιπόν τότε, αλλά και τώρα εξακολουθεί το θέμα αυτό να έχει επικαιρότητα, διότι το δεύτερο μέρος είναι και εις την άρση των φιλετικών διακρίσεων. Σε μια άλλη επόμενη προσυνοδική διάσκεψη προστέθηκε και εις την άρση των φιλετικών και λοιπών διακρίσεων. Όχι μόνο των φιλετικών, θρησκευτικών.